Καλησπέρα, άλλη μια εκπομπή του MSTV. Μένουμε σπίτι, άρα οι εκπομπές συνεχίζονται από το σπίτι. Σήμερα έχω μαζί μου τον φίλο δημοσιογράφο και οικονομολόγο Λουκά Γεωργιάδη. Λουκά, καλησπέρα και σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μου. Καλησπέρα, Δημήτρη, και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να ξεκινήσω λέγοντας ότι έχουμε αρχίσει δειλά-δειλά τις τελευταίες δύο μέρες να ακούμε για το πώς τα μέτρα τα οποία έχει πάρει η ελληνική κυβέρνηση θα αρχίσουν ελαφρά να παίρνονται πίσω. Νομίζω λοιπόν ότι για το λόγο αυτό είναι ένα καλό timing να κάνουμε ένα μάζεμα και μια κριτική, αν θέλεις, και στην πολιτική προστασία αλλά και στα οικονομικά μέτρα κυρίως, τα οποία πάρθηκαν από την πρώτη μέρα της κρίσης αυτής της υγειονομικής μέχρι σήμερα. Πώς τα έχεις δει? Να ξεκινήσουμε από τα απλά και τα λογικά. Τα μέτρα αυτά θα αποσύρονται όσο εμείς έχουμε τη στοιχειώδη νοημοσύνη να τα εφαρμόζουμε. Όσο πιστά τα εφαρμόζουμε, τόσο πιο γρήγορη θα είναι η σταδιακή απάλυψη αυτών των μέτρων, των περιοριστικών μέτρων, τα οποία δεν έχουν γίνει ούτε για να περιοριστούν οι ατομικές μας ελευθερίες, ούτε για να διαλυθεί η οικονομία και να εξαπλωθούμε ή οτιδήποτε. Αυτό θα το δούμε σε ένα επόμενο στάδιο, το κομμάτι της οικονομίας. Άρα, αυτή τη στιγμή, ό,τι έχουμε πετύχει ως λαός, το έχουμε πετύχει γιατί η συντριπτική πλειονότητα υπάρχει. Σωστά. Και δεν πρέπει να το χαλάσουμε αυτό, γιατί έχουμε το αντίστοιχο άλλων χωρών, με τον ίδιο πληθυσμό με την Ελλάδα, οι οποίοι μετράνε νεκρούς επί 7, 9, 10 και 15 φορές. Είναι τραγικό να συζητάμε ακόμα και για την απώλεια έστω μια ανθρώπινη ζωή. Φυσικά. Ακόμη και οι ηλικιωμένοι που έφυγαν στα 89 του και στα 90 του και στα 95 του ήταν άνθρωποι οι οποίοι θα είχαν χρόνο ζωή εάν δεν υπήρχε αυτό ο κορονοϊό. Αυτό ο ιό πονιά, να το πούμε έτσι πολύ. Δεν ξέρουμε ακούγοντα πάντα του επιδημιολόγου, είναι κάτι το οποίο ήρθε και θα μα συνοδεύει. Σταδιακά θα πηγαίνει η ανοσία τη Αγγέλη, κάποιοι άνθρωποι θα κολλήσουν, θα το περάσουν έτσι κτλ. Όπω ένα κτηριολόγημα. Κάποιοι άλλοι θα νοσήσουν και βεβαίως το ζητούμενο είναι να μην κάνουμε αυτό που έγινε στις Ηνωμένες Πολιτείες ή στη Μεγάλη Βρετανία ή επίσης και στην Ισπανία, όπου κάναν τα καρναβάλια τους εκεί τις συγκεντρώσεις ή άλλοι μιλάνε για την ανοσία της Αγγέλης, να το πω πολύ απλά. Το κόστος είναι πάρα πολύ μεγάλο στην οικονομία αυτή τη στιγμή, είναι ξεκάθαρο. Μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε και θα είναι και μεγαλύτερο όσο περνάει ο καιρός. Θα ήταν όμως απείρως πολλαπλάσιο εάν άφηνε τα πράγματα στην τύχη του. Να μην έχει σύστημα υγειονομικής περίθαλψης και να πεθαίνουν άνθρωποι στον δρόμο, όπως στην Ιταλία περπατούσαν στον δρόμο και πέθαναν κάτω. Πεθαίνανε. Και στην Τουρκία και σε πολλές άλλες χώρες. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Του πετάνε, δεν υπάρχουν δωμάτια, όχι μονάδες συντατικής θεραπείας, δωμάτια για να πάνε να του βάλουν μέσα. Αυτό τι θα σήμαινε, ότι κάθε ένας που θα κόλλαγε, δηλαδή πήγαμε στη δουλειά, μας συγχρονιζόμασταν, κόλλαγα εγώ, έπεφτα κάτω. 15 μέρες καραντίνα η δουλειά, κόλλαγε και ένας άλλος, καραντίνα η οικογένεια. Αυτό το παραμύθι. Και αυτοί μετακύλησαν 15ήμερο μιας τέτοιας πρωτοφανούς υγειονομικής βόμβας, θα επέφερε ακόμη μεγαλύτερο κόστος. Γιατί ανά 15 μέρες θα είχαμε συνεχώς κρούσματα και ο φόβος και η ανασφάλεια θα εντείνονταν. Η οικονομία εδράζεται σε κάποια βασικά πράγματα. Θέλει εμπιστοσύνη, θέλει ηρεμία, ειρήνη, εμπιστοσύνη. Και βεβαίως θέλει και κανονικές συνθήκες. Αυτή τη στιγμή δεν είμαστε σε κανονικές συνθήκες. Κακά τα ψέματα. Και πάμε τώρα στο κομμάτι της οικονομίας. Οπότε Λουκά, πριν περάσουμε στην οικονομία, νομίζω από την πολιτική προστασία και που δεν είδαν είναι πολιτική ερώτηση, γιατί τελικά τα πάντα μπορεί να είναι και πολιτικά, πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι σαν Έλληνες. Κοίταξε, νομίζω ότι η παρουσία κυρίως του κυρίου Τσιόδρα αλλά και άλλων ειδικών, του κυρίου Σύψα, του κυρίου Γόγου, να πούμε τη κυρία Διαμαρέλου κτλ. Σύντομα, γεγονός ότι θέλει και λίγο έναν ελεγχόμενο τσαμπουκά για να πείσει τον κόσμο. Δηλαδή, υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων που έχω μιλήσει που δεν θα κυδέψουν ποτέ τους ανθρώπους που πέρασαν από κορονοϊό. Είναι σωματικό τάβρο. Και μιλάμε για ανθρώπους νέους σε ηλικία, όχι ηλικιωμένους. Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι οι οποίοι βίωσαν στον ευρύτερο γενικό του κύκλο έναν θάνατο ή μια μεγάλη περιπέτεια 15 ημερών κάποιου σε εντατική. Αυτά τα έχουμε υπόψη μας. Κάναμε αυτό που έχουμε κάνει, αυτό που πρέπει, αλλά εδώ υπάρχει το εξής ζήτημα. Εάν στους 195 είναι πειθαρχημένοι και οι 5 κάνουν κεφαλιούς τους, δηλαδή σε μια χώρα περίπου 11 εκατομμυρίων πολιτών, οι 550.000 κάνουν κεφαλιού τους και από εκεί προκύψουν 10, 15, 20.000 κρούσματα και χρειαστεί να πάνε 2-3.000 άνθρωποι στην εντατική, εκεί καταλαβαίνεις ότι καταραίει το σύστημα. Μπούκωσε, βέβαια. Και γι' αυτό
και γι' αυτό γίνονται όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί καταλήξαμε ένα σύστημα υγείας και για να μην βρεθούμε και δούμε εικόνες όπως στην Ιταλία με τα καμιόνια να μεταφέρουν τις ορούς ή στις ΗΠΑ που πάνε σε ένα νησάκι λίγο και τράβουν εκεί σε ομαδικούς τάφους. Αυτό μέχρι στιγμής το έχουμε καταφέρει. Αλλά για να μιλήσουμε με πιο ασφαλή τρόπο θα πρέπει να περάσουν και άλλες 10 μέρες. Γιατί αυτή η εβδομάδα είναι πάρα πολύ κρίσιμη. Εάν το Σαββατοκύριακο υπάρξουν επαφές των πολιτών μέσα σε ένα εορταστικό κλίμα κτλ., κάπως έτσι να θυμίσω ότι πατήσανε και στην Ισπανία. Γιατί είχαν πάρει κάποιο τον ιό από το παιχνίδι Αταλάντα Ατλέτικο, πήγαν στην Ισπανία, πήγαν εκεί πέρα, κάναν τα καρναβάλια, τις συγκεντρώσεις για τη γιορτή της γυναίκας κτλ. Και η διασπορά ήταν ανεξέλεγκτη. Ήταν ανεξέλεγκτη. Αυτό εμείς δεν πρέπει να το δούμε. Γιατί θα κάνει ακόμη πιο βαριά την κατάσταση στο σύστημα υγείας. Θα καταρρεύσει και ακόμη μεγαλύτερη τη διαχείριση του κόστου στη συνέχεια στην οικονομία. Αν αυτή τη στιγμή παθαίνουμε στην κλίμακα 1 έως 10 ζημιά 5 μονάδων, είναι αμαρτία να παράσουμε ζημιά 8-9 μονάδων. Να το πούμε πολύ καλά. Σωστά. Έτσι, δηλαδή, πάντα πρέπει να ελαχιστοποιήσουμε τις επιπτώσεις. Αυτό είναι το ζητούμενο στην καθημερινότητά. Πάμε λίγο στο κομμάτι της οικονομίας. Στο κομμάτι της οικονομίας θα σου δώσω και μία πάσα. Εχθές ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός ότι θα έχουμε ένα επίδομα και στους μακροχρόνια ανεργούς. Σήμερα μάθαμε ότι ακόμα και κάποια ενίκεια φοιτητών, των οποίων οι γονείς έχουν πληγεί, εάν η επιχείρησή τους ή η δουλειά τους έχει πληγεί, θα έχουμε και αυτή μία μείωση. Και είχαμε και μία σειρά ακόμα δευτερευόντων μέτρων. Η πρώτη ερώτηση που θέλω να σου κάνω είναι αν κατά τη γνώμη σου ως οικονομολόγος, όπως αντίστοιχα έχω και εγώ βέβαια μια γνώμη, έχει μείνει κανείς έξω, έστω και για τα μέτρα τα οποία πρόκειται να εφαρμοστούν Απρίλιο, με την υπόσχεση ότι αν χρειαστεί θα πάμε και σε επόμενους μήνες. Είναι ένας μαραθώνιος σταδιακής εκπούλωσης των όποιων πληγών υπάρχουν. Έχει δοθεί μετάθεση πληρωμών μέχρι το Σεπτέμβριο, αλλά αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε την έκταση, το μέγεθος και βεβαίως τη διάρκεια αυτού του ιού. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί όλα αυτά επηρεάζουν ολόκληρο τον πλανήτη. Φυσικά. Και επηρεάζουν και τη γεραιά ήπειρο στην οποία ανήκουμε. Και βεβαίως επειδή και οι Γερμανοί κάποια στιγμή θα έρθουν αντιμέτωποι με το πρόβλημα, θα καταλάβουν ότι ούτε τα 500 δισεκατομμύρια, 540 δις που αποφασίστηκαν στο Eurogroup της περασμένης εβδομάδας, ούτε τα 2,5-3 της ΕΚ θα είναι αρκετά. Θα χρειαστούν πολλά περισσότερα χρήματα για να στεγανοποιήσουμε τις διαρροές. Γιατί περί αυτού μιλάμε. Αλλά από εκεί και πέρα όμως, να πάμε 5-6 μήνες αργότερα και να κάνουμε ένα ταμείο. Θα έχει τουρισμό φέτος? Δεν θα έχει. Γιατί αυτοί που πονάνε και αυτοί που έχουν ανασφάλεια και για την υγεία τους και για την τσέπη τους την επόμενη μέρα, αυτή τη στιγμή είναι μέσα στο θάνατο. Ιταλοί, Ισπανοί, Γερμανοί, Άγγλοι, Αμερικανοί κ.ο.κ. Άρα μιλάμε πλέον για μια νεκρή τουριστική περίοδο. Λοιπόν, είναι δυνητικά οι τουρίστες μας, έτσι βέβαια. Πόσα περιμέναμε φέτος, γύρω στα 17 δισεκατομμύρια ευρώ περιμέναμε να πάρουμε από τον τουρισμό. Αν θα πάρουμε το 1/3 από αυτά, και το λέω διστακτικά για να μην πάμε υπερβολικό, θα πάρουμε 3-4 δις από τα 17, είναι ζήτημα. Από εκεί αυτομάτως και πρόσεξε, έχουμε μια ιδιαιτερότητα. Η Ελλάδα, κάθε τουρίστας, κάθε μάλλον ημεδαπός, κάτοικος μάλλον αυτής της χώρας, αντιστοιχεί σε 3,5 τουρίστες. Θα αντιστοιχούσε φέτος σε 3,5 τουρίστες. Θα αλλάξει. Οι χώρες έχουν αναλογία 1:1 ή 1:1,5. Θα αλλάξει πια αυτό φέτος τουλάχιστον, θα αλλάξει αυτό. Αυτό φέτος και για τα επόμενα χρόνια θα δούμε πάρα πολλά. Γιατί υπάρχει ένας πρακτικός λόγος. Εάν ανοίξουν τον Ιούλιο, τον Αύγουστο κάποια ξενοδοχεία, δεν ξέρεις, θα πρέπει να πάρουμε πάρα πολλά μέτρα. Καταρχάς δεν ξέρουμε τα φορές. Και ποιος θα είναι και αυτός που θα πει να πάρει ένα πλάνο για να αλλάξει. Είσαι πλοίο. Είσαι πλοίο, βέβαια. Είσαι πλοίο. Άρα έχεις χάσει για την ψυχολογία του ατόμου την επόμενη μέρα μετά από μια παγκόσμια βιολογική βόμβα, να το πούμε έτσι πολύ απλά. Πώς θα προστατεύσεις τη ζωή και δεν θα εκτεθείς σε κίνδυνο. Άρα ξεχνάμε τις διακοπές για αυτούς. Έτσι ξεχνάμε τους τουρίστες. Από εκεί πέρα, μάνι-μάνι, μαζεύονται. Μαζεύεται μια απώλεια πάνω από 10 δισεκατομμύρια ευρώ και έχεις χιλιάδες επιχειρήσεις και κάποιες πολλές χιλιάδες ανθρώπους που δεν θα δουλεύουν. Βέβαια. Αυτό τώρα πάμε σε επόμενο στάδιο. Τα μαγαζιά είναι κλειστά. Κάποια στιγμή θα ανοίξουν, για παράδειγμα. Ποιος θα πάει να ψωνίσει όταν δεν ξέρει την επόμενη μέρα αν θα έχει δουλειά? Και επίσης, πώς θα πας να κρατήσεις αργότερα τον υπολογισμό όταν θα έχεις 2-2,5 δισεκατομμύρια έσοδα το μήνα και θα έχεις ανελαστικές δαπάνες 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα 4,2 για μισθούς του τάξη επιδόματα και τα άλλα 800 εκατομμύρια για να γίνουν να κινηθεί το κράτος. Δηλαδή να μην είναι δυνάμεις ανταλλακτικά, να μην είναι καύσιμα, να υπάρχουν τα περιπολικά, το ένα και τα άλλα. Τα πιο απλά πράγματα να λειτουργήσουν στο κράτος. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Έχουμε τώρα το κομμάτι των ανθρώπων που θα μείνουν άνεργοι.
αυτός που είναι άνεργος, αυτός που δεν θα δουλεύει φέτος, στην τουριστική σεζόν, δεν θα μπορεί να πληρώσει φόρο. Δεν θα αργότερα, θα είχε ένα μικρό βοήθημα. Παρηγορία στον άνθρωπο θα πω. Εγώ ήρθα να πάρει μέσα στο σούπερ μάρκετ 5 πράγματα. Επιδοματική πολιτική θα πάει, θα γίνει τα πάντα. Αν κάποιος έχει νοικιάσει ένα σπίτι, μπορείς να το κρατήσεις 5, 6, 7, 8, 9 μήνες χωρίς να πληρώνει. Θα έχει πρόβλημα και στους ιδιοκτήτες. Άρα από εκεί και πέρα, προτιμώ ένα κλειστό διαμέρισμα, ένα διαμέρισμα που θα το νοικιάσω ένα δημόσιο υπάλληλο ή συνταξιούχο. Ή το νοικιάζω ένα δημόσιο υπάλληλο συνταξιούχο ή το αφήνω κλειστό. Γιατί στον ιδιωτικό τομέα θα είναι τα πάντα στον αέρα. Ενώ τουλάχιστον για ένα τρίτο των επιχειρήσεων και των εργαζομένων, μόλις βγούμε από το πρώτο κύμα της πανδημίας, θα είναι όλα στον αέρα. Να πούμε εκτός από το λιανικό εμπόριο την αναφιλία μας. Επέσει τα ναύλα, να περιορίσει μεταφορές, αντί για 12-13 λύσεις, αν θα φτιάξουμε τα 4-5 είναι ζήτημα. Και αυτά θα λέμε βάσει και ανθρώπου τη αγορά. Μιλάμε δηλαδή για τους δύο κλάδους οι οποίοι συνεισφέρουν στο καθαρό στο εθνικό προϊόν το μεγαλύτερο ποσοστό, τουλάχιστον 50% ή 2 αν δεν κάνω λάθος περίπου. Να βάλουμε και το λιανικό εμπόριο που είναι ο πρώτος κλάδος των 42 δις. Μόνο τα σούπερ μάρκετ που δουλεύουμε. Και στα 20 δις πέρα ενδεχομένως. Και κάποιες στις εξαγωγές, επίσης από 24-25 δισεκατομμύρια που περιμέναμε, αυτό είναι κλειστά τα σύνορα. Φοβούνται να γίνει μεταφορές με τα λίκια, τα κοντέινερς και τα λοιπά. Άρα θα έχει και ένα σοβαρό πρόβλημα. Να δούμε τη διάρκεια του λεπτά. Έτσι θα κάνουμε τα νέα, θα κάνουμε και θα γίνει καθόλου. Από την άλλη πλευρά, έξι ανθρώπους που θα είναι στις τράπεζες. Θα πάρουν όσο χρειαστεί τις παρατάσεις που πρέπει. Θα γίνει κάποια στιγμή και ο επαγγελματίας στο μαγαζί του την ταβέρνα. Και ο Δημήτρης ο Πετρόπουλος θα σκεφτεί να πάει στην ταβέρνα να φάει όταν δεν ξέρει. Όταν ακόμα βρίσκεται σε εξέλιξη έστωση ή σε αυτή την πανδημία. Αν δεν υπάρχει το εμβόλιο, απαντιούνται τα πάντα. Όσο δεν υπάρχει το εμβόλιο, απαντιούνται όλα. Δηλαδή, εσείς, γιατί εδώ πλέον μιλάμε για αλλαγή της ανθρώπινης συμπεριφοράς, η οποία μεταφράζεται και σε αλλαγή της οικονομικής συμπεριφοράς. Φυσικά. Δηλαδή, η άνθρωση την οποία πίνεις και καθώς όταν στο τραπεζάκι και άγγιζες στο τραπέζι στην καφετέρια, δεν θα ήταν έτσι. Θα είσαι πάρα πολύ προβληματισμένος και θα κοιτάζεις να πάρεις κάτι στο πλαστικό, αφού είναι τα ζαστικά κάτι στο πλαστικό, για να πεις έναν καφέ στο πόδι. Να πας να πάρεις. Πιάσει τη ρούνη, τα άλλα μαχαίρια, ποτήρι. Δεν ξέρει πώ το έχουν κάνει αυτό. Δεν ξέρει αν είναι κάποιο αστυνομικό που μπορεί να γνωρίσει, γιατί αυτή είναι ο νόμο, όπω λένε οι επιδημιολόγοι. Θα είναι και το καλοκαίρι εδώ. Έστω τη συζήτηση, αλλά δεν υπάρχει. Δεν ξέρει αν είναι εποχική γρήπη. Είναι μια ιδιαιτερότητα. Όλα αυτά να τα βάλει πώ θα λειτουργήσει εσύ ω άνθρωπο την επόμενη μέρα. Είναι το αντίστοιχο κόστο για ολόκληρη την οικονομία. Δεν θα λειτουργήσει το μαγαζί, θα λειτουργήσει η καφετέρια, θα λειτουργήσει τα ταβέρνα, θα έρθουν τα λουκέτα. Τι θα γίνει μετά. Μετά τα λουκέτα θα χτίσει όλη αυτή η αλυσίδα να επηρεάζει τις παραγγελίες από τη βιοτεχνία, από τη βιομηχανία, από εδώ, από εκεί. Άρα θα χάνουν άνθρωποι τη θέση εργασία, τη θέση εργασία. Επίσης, επειδή είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο αυτό και επειδή τα προηγούμενα 10 χρόνια έφυγαν πάρα πολλοί συμπολίτες μας, Έλληνες και πήγαν στο εξωτερικό, δεν θα είναι εύκολα τα πράγματα στο εξωτερικό. Δηλαδή, τα 2,5 και τα 3,5 του μισθού πριν, προ-κορονοϊού, δεν θα τα πάρεις και μετά. Και τα 2,5 χιλιάδες ήταν απλά για να συντηρήσεις. Και μπορούσες και να πάρεις μια δουλειά, αν κάποιος έπεσε σε μια δουλειά, είχες περισσότερες επιλογές για να πας σε μια άλλη δουλειά. Καλά, εκεί θα έχουμε, και μείωση των αντίστοιχων ενοικίων όμως και εκεί. Δηλαδή και από την πλευρά των εξόδων θα υπάρχει βελτίωση. Θα συμβαδεί, είναι δεδομένο. Αλλά επειδή πλέον μιλάμε για μια παγκόσμια πίεση, και στις θέσεις εργασίας, πάρα πολλοί που έφυγαν τα τελευταία 10 χρόνια, δεν μιλάω για αυτούς που έχουν δεκαετίες και έχουν οργανώσει τη ζωή τους. Φυσικά. Πολλοί που έφυγαν τα τελευταία 10 χρόνια και πήγαν στο εξωτερικό, και επειδή η Ελλάδα δεν έφυγαν ένα καλό όνομα, να το πούμε έτσι, στη διαχείριση, βγάζει ένα καλό όνομα μέχρι αυτή τη στιγμή. Έχει μια καλή εικόνα, να το πούμε έτσι. Και αυτό είναι αποδεκτό από όλους. Αισθάνομαι μεγαλύτερη ασφάλεια στη χώρα μας εδώ. Επίσης, να πούμε κάτι άλλο στα αστικά κέντρα. Υπάρχουν όλες αυτές οι δουλειές γύρω από τον τριτογενή τομέα, τις υπηρεσίες, το εμπόριο κτλ. Πολλοί άνθρωποι που θα χάσουν τη δουλειά του. Θα επιστρέψουμε στο σπίτι. Άλλο είναι, πού θα πάνε. Γιατί μετά θα χρειαστεί να εξασφαλίσει το πιο βασικό που είναι το τρόφιμο. Στο τρόφιμο εδώ υπάρχει το εξής. Ο διαρκή αλυσίδα αντέχει για αρκετούς μήνες και περιμένουμε και τη νέα σοδιά στην αγροτική παραγωγή φέτος με ένα ερωτηματικό για το πού θα βρούμε τόσους εργάτες γη. Γιατί δεν πάνε για σαν βράδυ, μην τρελαμε. Θα πάνε. Δεν ξέρω πώς θα πάνε και αν αρκεί.
αν αρκούν αυτοί που θα πάνε. Από την άλλη πλευρά, δεν θα έχουμε τουρισμό, άρα δεν θα έχουμε τη μεγάλη κατανάλωση. Το χρόνο βέβαια περιοριστεί και οι εισαγωγές, δηλαδή κοτόπουλα, κυρινά, Ολλανδίες κτλ. Αυτά έχουν καταρρεύσει. Οι εισαγωγές έχουν καταρρεύσει. Σε επίπεδο όρια παραγωγής, για τους επόμενους μήνες δεν θα έχουμε κάποιο πρόγραμμα. Αλλά εάν από τον Οκτώβριο ξαναδούμε πάλι σε τέτοια μέτρα. Έστω ότι έρχεται πάλι ο ιός και αρχίζει αυτή η φωτιά. Δηλαδή, πώς πιάνει το πέπερο, σκάει το κουνάρι 30 μέτρα πέρα, πιάνει το επόμενο, η επόμενη σκάδα. Δεν μπορούσε κανένα άλλο κουνάρι και πέρα και όλα τα τέτοια. Εκεί τι θα κάνουμε. Εκεί να το γράφουμε τα νερά. Τόσο αυτό. Λοιπόν, για πολλά ενδεδεχόμενα, πρέπει να είμαστε προβλημασμένοι όλοι μας. Γιατί η ζωή μας την επόμενη μέρα δεν θα έχει καμία σχέση με αυτήν την ξέρα με τον περασμένο Ιανουάριο. Να κάνουμε λίγο και μία σύντομη κουβέντα πριν σε απεγκλωβίσω για τους τρόπους που έχει έρθει η ευρωπαϊκή βοήθεια στην Ελλάδα και αντίστοιχα στην Ευρώπη και από τα θεσμικά όργανα όπως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αλλά και μετά το τελευταίο συμβούλιο των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είδαμε ότι κατά κάποιο τρόπο μας έκανε δώρο το waiver των ομολόγων, ενώ δεν έχουμε credit rating για να μπορούμε να δανειζόμαστε. Η Ελλάδα έχει μπει στην διαδικασία του να χρησιμοποιούνται τα ελληνικά ομόλογα για δανεισμό ρευστότητας από το τραπεζικό σύστημα. Έχουμε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να μας βάζει επιτέλους στο QE, να αγοράζει δηλαδή εθνικό χρέος και να δίνει χρήμα. Και είχαμε και τα 540 δις τα οποία πολύ σωστά είπες, ένα κομμάτι εκ των οποίων είναι από τον ESM. Υπάρχει μια φιλολογία εκεί που λέει ότι ό,τι χρήμα δίνει ο ESM μέχρι στιγμής από το mandate του οδηγεί σε μνημόνιο ασχέτως εάν αν πρόκειται να πάει σε έξοδα για την υγεία ή όχι. Έχεις κάποια αναλυτικότερη άποψη για αυτό το πακέτο? Να αυτό μέχρι στιγμής είναι 20 χώρες οι οποίες είναι ένα βήμα πριν προσφύγουν στο διεθνές οργανωτικό ταμείο για την οικονομική βοήθεια. Εδώ θα πρέπει να αφήσουμε αυτή την τοξική λέξη μνημόνιο προς παρελθόν. Είναι σαν να λες ότι έγινε σεισμός, κατέρευσε το σπίτι μου και την άλλη μέρα θα είναι όλα καλά και θα βρω λεφτά εύκολα κτλ. Δεν γίνεται αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να βγάλουμε αυτή τη λέξη μνημόνιο και κάνει μεγάλη ζημιά στην ελληνική κοινωνία και πρέπει να βάλουμε το μυαλό μας. Μετά από έναν πόλεμο, όταν έχει βομβαρδιστεί το σύμπαν, γιατί αυτό περνάμε τώρα. Με τη μόνη διαφορά ότι δεν έχουν πέσει πραγματικότητα να ισοπεδώσουν τα σπίτια μας. Απλά το ξαναπερνάμε. Το ξαναπερνάμε. Στην Ελλάδα έχουμε αυτή την ατυχία. Πάνω που πήγαμε να σηκώσουμε λίγο κεφάλι, έρχεται αυτή η καταπακιά. Και έρχεται βεβαίως και το Διεθνές Ομοσπονδιακό Ταμείο και λέει ότι πάμε για τη μεγαλύτερη ρίσκα από το 29 και μετά, να τα γράφει το 29. Άρα δεν χρειάζεται να συζητάμε με μνημονίων και διάφορα. Γιατί τα μνημόνια τότε αφορούσαν την μεταγενέστερη εξέλιξη μια χρηματοοικονομική κρίση που ξεκίνησε από τι Ηνωμένε Πολιτείε. Τώρα εδώ δεν μιλάμε για χρηματοοικονομική κρίση. Δηλαδή, μπαλώνει έναν κολοσσό ο οποίο κατέρευσε και λέει παίρνει μέτρα και μπαλώνει στι Ηνωμένε. Εδώ μιλάμε για μια παγκόσμια πανδημία που έχει αυτή τη στιγμή βάλει σε καραντίνα 4,5 δισεκατομμύρια ανθρώπου, πολίτε σε όλο τον κόσμο. Και κυρίως στην προηγουμένη κρίση, να το δούμε και γενικά στις προηγουμένες οικονομίες, όπου την επόμενη μέρα θα είναι μάταιο να συζητάμε για την σύνταξη της αγαπητής για το ένα και για το άλλο. Είναι τελείως διαφορετική η επόμενη μέρα. Δεν χρειάζεται να μιλάμε για μνημόνια και ιστορίες, είναι ξεκάθαρο αυτό. Πρέπει να το αποβάλουμε αυτό το πάνω μας, γιατί άμα ξαναβούμε στους δρόμους πάλι και διαμαρτυρόμαστε, γιατί θα γίνουν περικοπές που θα γίνουν σίγουρα κτλ. Τότε θα έχουμε κάνει μια τρύπα στο νερό, θα πολλαπλασιάσουμε το κόστος, το οικονομικό κόστος αυτής της. Δεν θα το δούμε μπροστά μας. Απλά θα πληρώνουμε περισσότερα και εμείς και οι επόμενες γενιές. Άρα τι πρέπει να γίνει σε πρώτη βάση, στεγανοποιείται η κατάσταση και με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Κάποια στιγμή οι Γερμανοί θα καταλάβουν ότι είναι προς όφελός τους να πέσει πολύ χρήμα, γιατί αυτοί που είναι πελάτες της γερμανικής οικονομίας θα απορροφούν το 1% των εξαγωγών. Δεν θα έχουν να αγοράσουν τίποτα. Άρα θα πάμε, η εκτίμηση μου είναι ότι θα πάμε σε ένα τέτοιο πρόγραμμα σταδιακή επούλωση των πληγών με δόσεις, έτσι. Μπορεί στην Αμερική και με άλλη φιλοσοφία. Βγήκε ο Τραμπ, είπε 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ, 3 δισεκατομμύρια δολάρια και εντάξει. Εδώ πάμε σταδιακά. Το θέμα όμως είναι το εξής. Εγώ σου λέω, βγαίνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σκουπίζει τα ομολογά μας, κανένα λόγο πώς δεν είναι. Βγαίνουν και προγράμματα, παίξουν μαζί για να 500 ακόμα, πάμε στο κεφάλι και όλα αυτά. Όταν θα ανοίξει όμως ο επαγγελματίας τη βιομηχανία, θα βάλει το κλειδί για να ανοίξει τη βιομηχανία, τη βιοτεχνία και το μαγαζάκι. Θα δει πελάτες.
Εδώ μπορώ να σου πω ότι θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να ξαναβρει τους πελάτες που είχε προ-κορονοϊού. Η κατανάλωση χτυπήθηκε ασύστολα. Δηλαδή, αν σου πω εγώ, μπες σε ένα μαγαζί, άνοιξε το, είναι όλα πληρωμένα. Μάλλον δεν θα πληρώσει ούτε φόρους, ούτε τίποτα, είναι εξασφαλισμένα όλα. Και πάρει 500 ευρώ να έχει να πας στο σπίτι με την οικογένειά. Πόσο βιβλίο θα αντέξει. Τι θα κάνει. Θα το κλείσει μόνο σου. Ναι, βέβαια. Αυτό είναι το επόμενο στάδιο που πρέπει να είναι υπόψη μας. Μιλάμε για συνθήκες πολέμου, μιλάμε για συνθήκες όπου η οικονομική επιστήμη πλέον εισηγείται ανορθόδοξα μέτρα. Δηλαδή το Διεθνές Μεσογειακό Ταμείο μιλεί για αεροπλάνα τα πάνε λεπτά. Κάποια στιγμή, αν υπάρχει κρίση επιστημιστική που έχει προειδοποιήσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός των Τροφίμων, γιατί εδώ να μιλάμε κάτι άλλο. Με χώρες, η Ρουμανία, η Τουρκία, η Ρωσία, σχεδόν όλες τις χώρες έχουν ανακοινώσει ότι απαγορεύουν τις εξαγωγές βασικών προϊόντων. Ναι, βέβαια. Σιτάρι, αγροτικό προϊόντο. Σιτάρι, καλαμπόκι, σόγια, λάδια. Αυτό δεν σημαίνει κρατάμε αποθέματα γιατί δεν ξέρουν τι μας έρχεται μπροστά, τι έρχεται μπροστά, για να καλύψουν τις εγχώριες ανάγκες. Αυτό θα κάνουμε και εμείς. Για να μην υπάρξει πρόβλημα. Να αρχίσει πλέον η αλυσίδα αυτή η υγειονομική να αγγίζει και την εμποδιακτική αλυσίδα τα τρόφιμα. Μην έχουμε ευαισθησίες. Θα μπορούσε να υπάρξει ένα τέτοιο ενδεχόμενο και για τακτικές. Δηλαδή να πίνεις κουπόνια για να πας να πάρεις τα δύο πακέτα τα μακαρόνια, τα δύο πακέτα ρύζι, ήδη πάρα πολλές χώρες εργασίας ανακοίνωσαν στα πράγματα της αγωγής ρυζιού. Θέλω να πω δηλαδή ότι είμαστε πλέον σε μια καλά. Λουκά, φαντάζεσαι αυτό το φαινόμενο που περιγράφεις να συνοδεύεται με πολύ χρήμα το οποίο να μην περνάει σε εμάς και εμείς να είμαστε με κουπόνια? Γιατί φαίνεται ότι πάει να δημιουργηθεί ένα μείγμα μεγάλης ρευστότητας, η οποία όμως δεν περνάει στην πραγματική οικονομία. Ή και αν περνάει, δεν γυρίζει. Αυτή τη στιγμή υπάρχει το ρευστό που λέμε τα 532 ευρώ μείωση 800 ευρώ στις 45 μέρες. Mm-hmm. Πού θα πάνε τα λεφτά? Θα πάνε στην αγορά κάποιων προϊόντων. Ήδη καταγράφονται πολύ σοβαρές αναμνήσεις σε ήδη πρώτης ανάγκης στις λαϊκές για παράδειγμα. Είχε βέβαια. Υπάρχει αδεβεβαιότητα για τον παραγωγό που δεν ξέρει πριν που λέγε 100 μαρούλια, τώρα που λέει 50 και σου λέει να βγάλει τα λεφτά θα βγάλει τα 80 μαρούλια, όχι από τα 100. Υπάρχει αδεβεβαιότητα γιατί πρέπει να έχει και λεφτά. Να πάει στο χωράφι να ξανασπηρεί, γιατί σήμερα εδώ υπάρχει μια διαφορά. Όσοι έχουμε ρωτήσει τους παππούδες μας πώς ζούσαν εμείς γονείς μας και το έχουμε βάλει καλά στο μυαλό, μπορούμε να καταλάβουμε ότι που λένε πολύ για τον πρωτογενή τομέα. Αυτή τη στιγμή ο πρωτογενής τομέας δεν είναι όπως ήταν μετά τον πόλεμο που είχε ο άλλος το άλλο που πήγαινε στο χωράφι και έσπαμε με το χέρι. Αυτή τη στιγμή για να πας στο χωράφι θέλει τρακτέρ. Το τρακτέρ θέλει πετρέλαιο. Για να καλλιεργήσει το χωράφι. Θέλει σπόροι. Σπόροι είναι εισαγόμενοι. Για να το λιπάνεις και να έχει αποδοση, το λιπάνι είναι εισαγόμενο. Τα φυτοφάρμακα είναι εισαγόμενο. Άρα για όλα αυτά χρειάζεσαι ρευστό. Τότε, μετά την διακοπή, δεν υπήρχε ρευστό. Έτσι, είχαμε αυτό το κοιμάδι από χωρά και το πληθωρισμό του 10.000%. Αλλά ο κόσμος στην επαρχία δεν πήγαινε για το σύστημα. Είχε δική του παραγωγή. Είχε μια σχετική αυτάρκεια. Δηλαδή, σηκωνόταν το πρωί, να το δούμε όπως το ζούσαμε εμείς στα σπίτια μας με τους παπακούδες, όπως το περιέγραμμα μάλλον, έπαιρναν το άλογο και πήγαιναν και όλο να 3-4 στρέμματα χωράφι, να ρίξουμε με το χέρι σιτάρι που είχαν κρατήσει την προηγούμενη χρονιά, γιατί έτσι γινόταν, τώρα δεν γίνεται αυτό, πέτα αγοράζει το σωστό. Και έτσι κάποια στιγμή το καλοκαίρι πέραν το δρεπάνι, κόβανε, πηγαίναν στο αλόνι, βγάζανε μετά το αλεύρι και είχε η οικογένεια να πάει ψωμί. Είχαν τα πρόβατα να βγάλουν γάλα να φτιάξουν τυρί. Είχαν ψωμί, τυρί, κρέα και μπομπότα. Ήταν πλούσιοι τότε. Φυσικά. Είχαν να φάνε. Φυσικά. Γιατί έχουμε δει, έχουμε διαβάσει όλοι ότι τους έπαιρναν από την αστυνομία με τα κάρατα την εξωτερική που πέθαναν από τον πυρήνα. Άρα, πολλοί θα πω από τι τρομολακτικά είναι αυτά, τι σενάρια είναι αυτά. Όχι. Περιγράφω μια κατάσταση που εγώ λέω να σταματήσει στο στάδιο 1. Αλλά αν δεν σταματήσει στο στάδιο 1, υπάρχουν στο στάδιο 2, υπάρχουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Στο στάδιο 3, υπάρχουν άλλα χαρακτηριστικά. Δηλαδή, αν φτάσει ότι οι ποσότητες παγκοσμίου είναι περιορισμένες, γιατί δεν πάει ο άλλος να καλλιεργήσει λόγω κόστος, γιατί ο άλλος δεν βρίσκει εργάτες, γιατί δεν υπάρχουν λεφτά, γιατί για να καλλιεργήσει πρέπει να έχει λεφτά. Έτσι, και πρέπει να έχει λεφτά και αυτός που πρέπει να αγοράσει ο πελάτης. Εάν όλα αυτά σπάσει αυτή η αλυσίδα, θα πρέπει μετά να είμαστε σε μια κατάσταση συνταγενού. Γιατί το λέω αυτό. Ότι κάποιος μα καλά, τι είναι αυτά που λες, τι τρελάει.
Εδώ έχει να κάνει με επιδημιολογική κρίση. Έχει να κάνει με έναν ιό ο οποίο σαρώνει. Και δεν ξέρει τι θα του ξαναπροκαλέσει από τον Οκτώβριο. Γι' αυτό το λέω. Λουκά, θέλω να σε φρενάρω, διότι τα σενάρια τα οποία περιγράφεις δεν είναι φαντασίας. Έχουν υπάρξει στο παρελθόν, κανείς μας δεν θέλει να επαναληφθούν. Νομίζω ότι το συμπίο καμπής θα είναι το εμβόλιο. Αυτό είναι. Αυτό περιμένει η ανθρωπότητα, περιμένει σε πρώτη φάση ένα σχήμα φαρμάκων που θα επιβραδύνει την εξέλιξη, δηλαδή θα απομακρύνει, θα μειώνει τις πιθανότητες για το θάνατο κάποιες μονάδες εντατικής θεραπείας. Θα είναι ένα σχήμα φαρμάκων, δηλαδή να το πω απλά, πώς είναι το ταμιπλού σήμερα που παίρνεις όταν κρυολογήσεις κτλ. Έτσι, να φρενάρει όλη αυτή την πίεση που υπάρχει αυτή από τον πρωτόγνωρο αυτόν ιό και μετά όταν έρθει το εμβόλιο, θέλω να πιστεύω ότι μετά όταν έρθει το εμβόλιο δεν θα δούμε τίποτα κινήματα, δεν εμβολιάζουν και ιστορίες, γιατί είναι λόγια ανωτέρας βίας εκεί πέρα. Εκτός αν έχει κάποιες πληροφορίες, όταν δεν κάνει τα εμβόλια, ας πούμε, θα ζήσει χιλιά χρόνια. Δεν το ξέρω. Καλά, εκεί είναι πλέον επιλογή του καθενός μας τι θα κάνει. Αλλά όπως είχε το εξής, μέχρι να τελειώσει όλη αυτή η ιστορία, έβλεπα νωρίτερα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας που έλεγε ότι και το εμβόλιο να αρκεί θα βγει μέσα στους επόμενους 12 μήνες. Άρα αργούμε. Ναι, ναι, βέβαια. Και εμβολιαστεί όλος ο πληθυσμός και δεν δείξει τέτοια κρούσματα και αποκτήσεις και ένα υγειονομικό διαβατήριο. Δηλαδή, να ξέρεις, θα μπαίνει με το άμκα σου ο γιατρός και θα μπαίνει και θα λες «Α, αυτός έχει κάνει το εμβόλιο, αυτός έχει κάνει το εμβόλιο». Είναι και λίγο περίεργα αυτά με τα προσωπικά δεδομένα. Θα φύγει ο φόβος μας, ο Λουκά, θα φύγει ο φόβος μας από μέσα μας για να πάμε στην κατανάλωση, όσοι μπορούμε. Όταν φύγει ο φόβος και δούμε ότι δεν θα γίνει επανεκκίνηση με την επόμενη μέρα, είναι προφανές αυτό, αλλά σταδιακά, θα λες άφησα πίσω τα χειρότερα και από εδώ και πέρα σιγά σιγά θα αρχίσω να σηκώνω το κεφάλι μου προς τα πάνω. Με αυτή την έννοια. Είναι το σημείο που λειτουργεί το εμβόλιο. Αυτή τη στιγμή η παγκόσμια ερευνητική κοινότητα που έχουν πέσει χιλιάδες επιστήμονες μεταξύ αυτών και Έλληνες για να βρουν και σήμα φαρμάκων για να φρενάρουν, να σώσουμε ανθρώπους, να μην πεθάνουν. Και από την άλλη πλευρά να δείτε το εμβόλιο το οποίο θα είναι βεβαίως. Θα κλείσει αυτό το κύκλο του ΕΦΙΑΝ. Το πότε μένει να το δούμε, δεν το ξέρει κανείς. Λουκά, πριν σε αφήσω να κάνουμε και ένα οικονομικό χιούμορ, όλοι λένε ότι μπορεί να έχουμε 10-15% ύφεση στην Ελλάδα, αλλά από εκεί και πέρα λέει θα έχουμε ένα μεγάλο ξέσπασμα ανάπτυξης. Νομίζω θα συμφωνήσουμε και οι δύο ότι έχει σημασία από πού θα ξεκινήσει το ξέσπασμα ανάπτυξης. Ναι, για να έχουμε. Πρακτικά αυτό περιέγραψες. Το από πού. Υπάρχει το σχήμα V. Δηλαδή, όπως πέφτεις, έτσι σηκώνεσαι. Και το U. Υπάρχει και το U. Κατεβαίνεις, πας κάτω, σέρνεσαι καμπύλη, είναι για κάποιο διάστημα. Εκεί θα είμαστε σαφώς. Για να φτάσουμε στο V, που είναι ιδιαίτερα δύσκολο, σημαίνει ότι στον υπόλοιπο πλανήτη έχουν επανέλθει τα πράγματα στο 60% πρώτο κορονοϊού. Πολύ σωστά. Το βλέπω δύσκολο. Ναι, μόνο με το εμβόλιο. Και το βλέπω δύσκολο, Δημήτρη. Γιατί θα έχει αλλάξει η συμπεριφορά του ανθρώπων από το πιο απλό κομμάτι. Θα φοβάται να μπει σε αεροπλάνο. Θα φοβάται. Από τη στιγμή που δεν θα μπει σε αεροπλάνο, δεν θα μπορεί να πηγαίνει για business, δεν θα μπορεί να πηγαίνει για τουρισμό, δεν θα μπορεί να πηγαίνει δεξιά. Όλη η αλυσίδα θα χτυπήσει πάλι. Αυτό σημαίνει ότι όταν περιορίζονται οι κινήσεις του οικονομικά ενεργού πληθυσμού, των οικονομικά ενεργών πολιτών του πλανήτη, σημαίνει ότι και η ταχύτητα του χρήματος φρενάρει. Δηλαδή, όταν γυρίσει το χρήμα σε ένα μήνα 20 φορές, θα γυρίσει 8. Σε κάποιους κλάδους, φυσικά, σε κάποιους κλάδους, βέβαια. Για αυτές τις 12 φορές που δεν θα γυρίσει, θα δημιουργεί αντιστοίχως στιβάδες ανέργων. Και εκεί πέρα πρέπει να πάρει και άλλα γράφει τα υβρά. Γιατί δεν ξέρεις σε περιοχές που είναι ευαίσθητες, δεν ξέρεις αν θα έχεις εξεγέρσεις, αν θα έχεις αναταραχές, αν θα έχεις πολέμους. Δηλαδή ανοίγει πολύ μετάλλια μετά. Ανοίγει πέρα από την οικονομία, ανοίγει πλέον γεωπολιτικά. Και ένα μεγάλο ζητούμενο σίγουρα είναι το πώς η επόμενη μέρα θα βρει τις σχέσεις της παγκόσμιας κοινότητας και των ΗΠΑ κυρίως και της Ευρώπης με την Κίνα. Γιατί από εκεί ξεκίνησε η πανδημία. Δεν ενημερώθηκαν εγκαίρως, δεν ενημερώθηκε εγκαίρως η υπόλοιπη ανθρωπότητα, γιατί υπήρξε ένας μυστικισμός, υπήρχε μια μυστικοπάθεια, μάλλον όχι μην πούμε τίποτα, είναι κάτι παραδοτικό, θα το εξαφανίσουμε σε μια-δύο εβδομάδες.
Τελικά δεν μπόρεσαν να το εξαφανίσουν. Αποτέλεσε την αιτία εξάπλωση. Και μένει να δούμε πώς θα αντιδράσει η παγκόσμια κοινότητα σε σχέση με τον ασθενή μηδέν και τη χώρα μηδέν αυτή τη πανδημία. Σα ευχαριστώ. Θα δούμε βεβαίω ένα επόμενο στάδιο, να δούμε πώς θα προσαρμοστούν αναλόγως και οι πολιτικές από τις μεγάλες δυνάμεις του πλανήτη. Να σημειώσω απλά ότι η Κίνα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο αυτή τη στιγμή κατέχει άμεσα ή έμεσα το μισό παγκόσμιο χρέο. Έχει αγοράσει ομόλογα που απασχολούν το μισό παγκόσμιο χρέο. Συνεπώς, αυτό το δέχτη δεν μπορεί να το βάλει στον τοίχο, δεν μπορεί να το στοχοποιήσει, δεν μπορεί να το ρίξει με το δάχτυλο, γιατί και εσύ θα πάρει τη μία, θα πάρει και αυτό. Και αυτό, βέβαια. Η παγκοσμιοποίηση έχει αυτό το καλό ή κακό, ανάλογα με τις φάσεις. Είμαστε όλοι και αυτό είναι χέρι-χέρι. Η συσχέτιση. Ένας να αποφασίσει να πέσει στον κρεμό, πυρώνει μαζί. Λοιπόν, Λουκά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν δεν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις, εγώ να ευχηθώ να έχουμε καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση. Τις Αναστάσεις τις δείχνουμε και live streaming όσοι ασχολούνται με την συγκεκριμένη τεχνολογία. Ας μείνουμε σπίτι, ας χαρούμε τους ανθρώπους με τους οποίους ζούμε και η επόμενη μέρα θα είναι καλύτερη από την προηγούμενη. Αυτή την εβδομάδα η συντηρητική πλειονότητα των Ελλήνων και των Ορθοδόξων πήγαιναν στην Εκκλησία. Περίμεναν τη Μεγάλη Παρασκευή, τον Επιτάφιο, περίμεναν το βράδυ της Ανάστασης. Δεν μιλάω για αυτούς που πάνε 10 λεπτά πριν και φεύγουν 5 λεπτά μετά την Ανάσταση. Μιλάω για τους ανθρώπους που πήγαιναν και διέθεταν τον χρόνο που έπρεπε για να ακούσουν την λειτουργία. Δεν τα έχουμε φέτος αυτά. Όπως επίσης και τα αγαπημένα μας πρόσωπα που έχουν αποδεινήσει εις Κύριον, δεν θα μπορέσουν να πάμε στην εκδοταφία. Ας κάνουμε σωστά αυτά που μας λένε οι ειδικοί. Για να βγούμε γρήγορα από αυτόν τον εφιάλτη, να αρχίσουμε σιγά σιγά πάλι να δούμε πώς να ξαναστήσουμε τη ζωή μας, να είμαστε υγιείς και του χρόνου με την ελπίδα να κυβερνηθεί και το εμβόλιο, να κάνουμε το Πάσχα που ξέρουμε να κάνουμε, να ακολουθούμε σιγά σιγά τις συνήθειες που ξέραμε, που είχαμε πριν, αλλά τώρα για λόγους ανωτέρας βίας δεν μπορούμε να τα ξέρουμε. Τα πάντα έχουν να κάνουμε την ατομική ευθύνη. Θα μας ρωτήσει ο Θεός, θα μας ρωτήσει ο Ιησούς Χριστός και ο Θεός. Βεβαίως, καλή Ανάσταση σε όλους, με υγεία. Σε ευχαριστώ πολύ. Λουκάς Γεωργιάδης, δημοσιογράφος, οικονομολόγος, αρθρογράφος και στο NSTV τη διαδικτυακή τηλεόραση της Νέας Μύρνης. Αύριο με μια ακόμη συνέντευξη, πάντοτε από το σπίτι, πάντοτε μένουμε στο σπίτι και μιλάμε με ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν θέματα και καταστάσεις και από τον πολιτικό και από τον κοινωνικό αλλά και από τον αθλητικό χώρο. Καλό σας βράδυ.